συγκέντρωση έξω από τη Λότζια πραγματοποίησαν οι κάτοικοι του κέντρου της πόλης του Ηρακλείου, διαμαρτυρώμενοι για το χάος και την ασυδοσία που επικρατεί, με κύριο και επίγον αίτημα την κατοχύρωση θέσεων στάθμευσης στην ασφικτικά γεμάτη από οχήματα περιοχή. Όπως είπαν, καταγράφεται αδικαιολόγητη καθυστέρηση από πλευράς του Δήμου να ικανοποιήσει το νόμιμο αίτημά τους, με τους κατοίκους ήδη να οργανώνουν τις επόμενες κινήσεις τους. Ξεχυλίζει η αγανάκτηση για το χάος, την αυθαιρεσία και την ασυδοσία που επικρατεί στο κέντρο του Ηρακλείου, όπως περιγράφουν την καθημερινότητα που βιώνουν οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης που προχώρησαν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από τη Λότζια, μετά τις άκαρπες προσπάθειες να συναντήσουν το Δήμαρχο Ηρακλείου για να του εκθέσουν τα προβλήματά τους. Από την δικαιοσύνη μέχρι η βόρεια κάτω στην παραλία εκεί, αυτό το κομμάτι. Είναι το πιο υποβαθμισμένο με πάρα πολλές δυσκολίες που αφορούν σκουπίδια, αφορά η χορύπανση, αφορά πολύ βαριά κυκλοφορία και πρόβλημα με τα αυτοκίνητα και έλλειψη πρασίνου βέβαια. Μας αγνοεί η Δημοτική Αρχή, παρόλα τις εκκλήσεις μας και τις συγκεντρώσεις που έχουμε κάνει με το Σύλλογο πριν τις εκλογές, υποσχέσεις και δεν έχουμε πάρει καμία απάντηση. Σκουπίδια, καταλήψεις χώρων από επαγγελματίες, έλλειψη πρασίνου, η χορύπανση, δρόμοι στενοί με παρκαρισμένα αυτοκίνητα παντού είναι ορισμένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, με κυριότερο την έλλειψη χώρων στάθμευσης. 43 χρόνια είμαι όμηρος, μετανάστης στο σπίτι μου. Παίρνω 570 ευρώ σύνταξη, αυτό τον τελευταίο μήνα μου έχουν κόψει 320 ευρώ κλίση δημοτική αστυνομία. Όταν διάγναν τον πεζόδρομο, λέω στον αρμόδιο αντιδήμαρχο, τι θα γίνει με εμάς, τι θα γίνει με εμάς που καθόμαστε εδώ, τι θα κάνουμε. Τι απάντηση πήρατε? Για σας θα λυθεί ιδιαίτερη μέρημνα. Και μου έρχεται μια στιγμή ένα χαρτί από το Δήμο, 472 ευρώ κλήσεις. Και πάω και το κολλώ στη Μούρη, του λέω, αυτή είναι η ιδιαίτερη μέρημνα. Αυτά είναι. Οι μόνιμοι κάτοικοι του κέντρου, προκειμένου να μην πληρώνουν σε ιδιωτικά, είναι υποχρεωμένοι να αναζητούν για πολλή ώρα πάρκινγκ κάθε μέρα στο ήδη επιβαρημένο από κίνηση κέντρο της πόλης, που διαθέτει ελάχιστες θέσεις στάθμευσης, τις οποίες καταλαμβάνουν εργαζόμενοι, επισκέπτες και επαγγελματίες που κινούνται στην περιοχή. Αντιμετωπίζουμε σοβαρότατο το πρόβλημα όσοι δεν έχουμε πιλωτές και ιδιωτικά πάρκινγκ, στο τι θα κάνουμε τα αυτοκίνητά μας. Αυτό έχει λυθεί σε τις περισσότερες πόλεις και της Ελλάδας και του εξωτερικού. Παρκάρω στην Μποφόρ και μου κόβουν κλίση, παρκάρω στο λιμάνι και κουβαλάω σαν το γάιδαρο τα πράγματα να τα φέρω στο σπίτι μου. Τι να κάνω. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις παραμένουν όπως φαίνεται στους υπολογιστές των αρμοδίων, αφού οι κάτοικοι προχωρούν στη συμπλήρωσή τους, αλλά ακόμα περιμένουν για μία θέση πάρκινγκ. Έχει ξεκινήσει αυτό το σύστημα, έχουμε κάνει ηλεκτρονικές αιτήσεις. Εδώ και πολλούς μήνες δεν έχουμε δει ακόμα αποτελέσματα και δεν έχουμε δει και καμία κίνηση να υποβάλει η αρμόδια υπηρεσία τα σχετικά αιτήματα για να πάρουν αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο και να υλοποιηθούν. Το δικαίωμα αυτό, όπως και το δικαίωμα των ελεύθερων χώρων, των χώρων στάθμευσης σε όλη την πόλη του Ηρακλείου, όπως και μέσων μαζικής μεταφοράς που θα μπορούν να έρχονται οι κάτοικοι του Ηρακλείου στο κέντρο, είναι αιτήματα και διεκδικήσεις που θα πρέπει και η Δημοτική Αρχή να τα πάρει σοβαρά υπόψη της.